Καλησπέρα σας από το γήπεδο Μαζαράκη στο Περιστέρι. Βρισκόμαστε κοντά σας για να περιγράψουμε ένα παιχνίδι για την κατηγορία Development. Κατηγορία. Πρόκειται για ένα μάτς του δεύτερου ομίλου ανάμεσα στους πρώτο ομίλου, με συγχωρείτε, ανάμεσα στους Escapers και τους Γαλλικά Εμπιάνο. Να και η πρώτη επίθεση για τους Escapers. Τον Δεφάστα, ο οποίος έπεσε στον Φράγκο και ο οποίος πολύ τον τυχερός με ταμπλό σκόραρε και έκανε το 2-0, άνοιξε το σκορ. Ζώνη, Escapers, Πιερουσάκος εδώ, ο Σταύρος, ο Λεπερλάκος, ναι, θα εστοχίσει και θα κάνει το 2-2. Πολύ δυναμικά ξεκίνησε το παιχνίδι μας. Escapers είναι καλή ομάδα, έχουν ρεκόρ 17, ενώ οι Γαλλικά Εμπιάνο BC έχουν εδώ 14, θα καταλάβουμε ότι θα είναι τέρμι το παιχνίδι. Σουτ είναι άστοχο για τους Escapers. Μπάλα ξανά στον Σιόπκα, ο οποίος αστοχεί, επιθετικό, άστοχο από τον Μπομπότη. Δεν βγήκε κάτι καλό από την επίθεση των Escapers. Και ο Γράδος είναι από τη γωνία για 3, είναι εύστοχος. Εντυπωσιακός παίκτης ο Γράδος, πολύ καλός περιφερειακός παίκτης και είναι ένας από τους ηγέτες των Γαλλικά Εμπιάνο και ίσως και ο καλύτερος παίκτης μαζί με τον Πιερουσακό Σταύρο. Για 3 τώρα, το σουπ. Τον Φράγκο ξανά. Πάσο θέλει να παίξει, κάνει το Άιζο, αστοχή. Και η ενέργεια που του άκουσε ο Σταύρος τώρα στον εφηβιασμό. Κάνει το λάθος. Περάσει, θα αστοχήσει ο Σιόπκας. Και ο Γράδος τώρα με αντίπαλο τον Τάγκα, Γράδος, δώσει ωραία πάσα τον Κερουσάκο, τον Γιάννη, ο οποίος θα κερδίσει πάλι και το δικαίωμα για 2 βολές. Και 2 βολές και ο Γιάννης, 2-6 του σκορ. Σιόπκας, θα περάσει. Ωραίο το lay-up. 4-6. Σουτ εδώ για 3. Από τον Αγγίκα είναι άστοχος. Τάγκας για τον Πεπάς, το οποίο θα κερδίσει το φάουλ. Μπομπότης τώρα. Ο Γράδος πήγε για να κάνει το κλέψιμο, όμως άφησε εντελώς ελεύθερο τον αντίπαλό του. Τον Τάγκα, ο οποίος δεν το εκμεταλλεύτηκε. Ο Γιάννης Κερουσάκος. Ο Κώστας, ο Γράδος για 3, κακό σουτ, άστοχο, παραμένει το 4-6, με 6 και 40 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σιόκας με τον Γράδο, θα περάσει, δεν θα κάνει το λάθος, δεν πάστας, εύστοχος, 6 όλα. Ωραία δημιουργία από τον Γράδο, δεν κατάφερε ο Γιάννης Κιουρσάκος να τελειώσει τη φάση. Πολύ ωραία δημιουργία από τον Γκάρ, τον Γαλλικά Εμπιάνο. Σιόπκα ίσως να μπορούσε να δώσει την μπάλα, τελικά θα παίξει
πλάτη με τον Αεγράδο, δίνει την μπάλα έξω, Φράγκος για τρεις, άστοχος. Αεγράδος θα περάσει, ωραίο το lay-up, 6-8. Δεν το βγήκε και έγινε το φάουλ. Πίσω από τον Μεγράδο, θα περάσει. Και ο Σακοζιάννης για τρεις είναι άστοχος. Δεν ήταν κακή προσπάθεια. Είναι σωστή επίθεση από τους τυπικά φιλοξενούμενους. Και όποιος περνάει, ξανά άστοχος. Πάλι μερικές αρκετά έτσι βεβαιασμένες που πάσεις Σιόπκας. Γράδος σταματάει ίσον διεθνό για τρεις, άστοχος. Και ο Σάκος Σταύρος για τον αδερφό του. Ωραία συνεργασία, δεν είχε όμως επιθυμητό το αποτέλεσμα. Σιόπκας, εδώ πήγε ένας εναντίον πολλών, ευστόχησε, 8 όλα. Κράτος προσποιείται με ταμπλό το σουτ. Πρέπει να το παίξει μερικό σας το παιχνίδι. Και ο Σιόπκας κλασικά είναι ο κύριος εκφρασής των επιθέσεων των Escapers. Κάνει το 18, να είναι ένα mini series 6-0 για τους Escapers. Και πήγε, έκαναν το 4-8-18. Και τώρα έβγαλαν κι άλλη μία άμυνα. Ο Γράδος προσπάθησε να κάνει το φάουλ πάνω στον Τεπάστα, δεν το κατάφερε. Δεύτερο έχουν βγει για τους Escapers. Τεπάστας, Σιόπκας. Escapers πήραν το επιθετικό rebound. Για να δούμε αυτό το κεφάλαιο πίσουμε. Τάγκας, ο Σιόπκας ξανά. Και τους άκουσε εδώ, πέσει εξαιρετική άμυνα. Κερδίζει το φάουλ. Η αλλαγή. Δεν έγινε κάτι απτό στην επίθεση των Γαλλικά Εμπιάνο. Θα γίνει λάθος και παραμένει το 18. Σιόπκας έχει βρει ρυθμό, 12-18. Πετύχει τους 10 από τους 12 πόντους των Escapers. Και Ρουσάκος Γιάννης, Ξηροκώστας, Σταύρος ο Πιερουτσάκος. Περάσει, θα κερδίσει το φάουλ, το δικαίωμα για δύο βολές. Rebound για τους Γαλλικά Εμπιάνο. Yeah.
κερδίσουν κάτι γαλλικά Ινθιάνο και από τις βολές του Κερουτσάκου, αλλά και από την επίθεση που έκαναν εδώ Σιόπκας και την επίθεση αστόχησε. Σιροκώστας, Κερουτσάκος. Γράδος θα πάρει το σουτ. Φανερό ότι είναι κρύος ο Γράδος. Δηλαδή μετά από το πρώτο σουτ που πέτυχε δεν έχει σημειώσει άλλο πόντο. Ένα τρίποντο και ένα δίποντο έχει σημειώσει ο Γκάρ. Ο Γαλλικά Εμπιάνο. Κάπως βιαστικών, βιαστική επίθεση νομίζω. Στους Κέιπερς. Γράδος, Κερουτσάκος, με βηματάκι, airball. Γιώπκας. Πίζει τον Escapers, λάθος. Πάρα πολλά τα λάθη. Φράγκος, περάσει. Ο Γράδος, με συγχωρείτε, περνάει. Αστοχή. Και ο Ρουτσάκος, ο Γιάννης, πήρε το επιθετικό, αστόχησε και αυτούς με τη σειρά του. Δε Πάσας πήρε το για την μπάλα. Γράδος λίγο έλειψε να κάνει το κλέψιμο. Κάπως τσαπατσούλικο το τελευταίο δίλεπτο. 35 δεύτερα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σιόπκας κλασικά θα παίξει με τον Γράδο. Ταλαιπωρεί λίγο την μπάλα. Όμως δικαιώνεται, θα γράφει το 14-8 και τελευταία επίθεση για την πρώτη περίοδο. 17 δευτερόλεπτα για τη λήξη της, του πρώτου δεκαλέπτου. Τσάκος, Κατσίκης, Γράδος, για τρεις και να μπει δεν μετράει. Αυτό ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου, 14-8 υπέρ των Escapers. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στο παιχνίδι μας με τους Pelican Piano να είναι πίσω στο σκορ με 14-8 ή αν θέλετε οι Escapers να έχουν το προβάδισμα με 6 πόντους. Εδώ ο Σιόπκας κερδίζει την κατοχή, όμως δεν πηγαίνει σε γρήγορη επίθεση. Θα κάνει την προσπίση. Κατσίκης για τρεις από τη γωνία. Η μπαλά μπαίνει και βγαίνει. Και ο Τσάκος όμως θα βρει το εξωτερικό rebound και γράφει το 14-10. Βρίσκουν έτσι κάποιες δυσκολίες για να δούμε αν αυτές συνεχιστούν. Εδώ διπλή τριπλά από τον Μίκα. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο και μάλλον που θα πάει στον Σιόπκα για να φτιάξει κάτι για το μάνα του. Δε Πάστας, Σιόπκας, Φράγκο, θα περάσει. Ωραία κίνηση, καθώς άλλαξε χέρι στον αέρα, όμως δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Η Γράδος τώρα τρέχει. Γκίκας εκτέλεσε τον τρίποντο, όμως ήταν άστοχος. Πολλά τα τρίποντα τα χαμένα για τους Γαλλικά Εμπιάνο, που δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζουν να εκτελούν από την περιφέρεια.
Λούκας, κερδίζει το φάουλ και τις το δικαίωμα για δύο βολές. Μία βολή ευστόχησε, όχι, με συγχωρείτε και στις δύο βολές ευστόχησε ο Σιόπκας. Θα δούμε θα κάνουμε τελικά εμπιάνο και ο Ρουτσάκος ο Σταύρος θα κερδίσει το φάουλ. Έχουν κλείσει όλοι οι escapers μέσα στην αμυνά τους, ενώ ότι αφήνουν τα τρίποντα φανερά και προστατεύουν τη ρακέτα τους και καλά κάνουμε, αν θέλετε. Και την ταπεινή μου γνώμη και ο Ρουτσάκος εδώ ο Σταύρος, μπαλαμπαίνει και βγαίνει, το παίζει άσχημο παιχνίδι. Και ο Σιόπκας κλασικά δίνει γρήγορο ρυθμό, θα περάσει, θα ευστοχίσει. 18-10, να η μεγαλύτερη διαφορά. Τον έχει πέσει το παιχνίδι, το συν 8. Πάλι να κάνει βήματα εδώ ο Γκίκας, ο Κράδος. Βιαστική, κακή, κακοφτισμένη επίθεση. Οι Escapers έχουν το momentum. Φαίνεται σαν να έχουν διαβάσει καλύτερα το match και νομίζω ότι η ζώνη που υπηρετούν έχει αποδώσει. Και όπως εδώ θα κάνει λάθος. Τσάκος ο Γιάννης, Γκίκας, όλα αυτά στην περιφέρεια γίνονται. Γκίκας ξανά μόνος του και ο Τσάκος ο Σταύρος με το ταμπλουδάκι είναι άστοχος. Πήρε την μπάλα εδώ, κάτι έγινε ο Γράδος σφαλάζει, για να δούμε τι συμβαίνει. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας, ελπίζουμε να μην είναι κάτι να μην έγινε κάτι σοβαρό για τον και τον Γκίκα, τον δέχεται τον Γαλλικά Ελτιάνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας, δε πάστα, σε στόχησε. Το 18-10 παραμένει, 5,5 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης. Σιόπκας λίγο πιο μπροστά από την γραμμή της τυπότητας, άστοχος. Άρχισε λίγο εκεί ο Κατσίγης να σηκωθεί. Ο Κώστας δεν κατόρθωσε να πετύχει τρίποντο, νομίζω μόνο ο Γράδος έχει σημειώσει τρίποντο από την ομάδα του. Με συγχωρείτε, ήταν άστοχος ο Σιόπκας και ο Ρουτσάκος τώρα κατεβάζει γρήγορα την μπάλα, θα δώσει γρήγορα ρυθμό στο μάτς. Κακή ενέργεια, πολύ κακή απόβαση στον αέρα. Ο Σιόπκας τρέχει στον εφηβιασμό, θα τελειώσει τη φάση, όχι, αστοχή. Και τώρα ο Γράδος που είναι μέτρη στο τρίτο παιχνίδι, θα περάσει. Θα σταματήσει όμως καθώς δεν βρήκε χώρο και πεδίο δράσης. Κυριόκοστας, για τρεις είναι άστοχος. Πολύ άστοχη η Γαλλικά Εμπιάνο. Σημειώσει μόλις 10 από τους 16 λεπτά του παιχνιδιού. Όχι πως και οι Escapers έχουν θέληξη με την αποτελή τους, όμως αυτοί προηγούνται με 8 πόντους. Με πάσας, κακή ενέργεια και time out από οι Escapers. Αυτός βλέπουν ότι η επίθεση τους έχει κολλήσει.
Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας με τον Γράδο να κατεβάζει την μπάλα. Και οι Σκέιπερς συνεχίζουν κανονικά στη ζώνη. Και δεν βλέπω τον λόγο και να την αλλάξουν, καθώς τους έχει βολέψει πάρα πολύ η ζώνη, έχουν βρει ρυθμό. Και για την ώρα προηγούνται με 8 πόντους. Εδώ όμως θα σκοράρουν οι καλύτερα Ελκιάνο και θα μειώσουν το σκορ σε 18-12. Νέο πρόσωπο ξανά για τους Escapers, ο Τάγκας. Πάστα δεν βρήκανε ρυθμό. Ξηροκώστας κάνει τη split πάσα, όχι και η πιο ιδανική για τον Αγράδο, και ο Λουτσάκος ο Γιάννης. Ζήκη, του φεύγει μπάλα. Δεν είναι καλό το γράμμα στην δεύτερη περίοδο, πολύ μετριό. Σουτ για τρεις. Μπάλα δεν και βγαίνει, δεν ήταν κακή η ενέργεια από τον Μπομπότη. Φιλοξενούμενος και δύο βολές για τον κ. Τσακογιάννη. Από τη μία βολή της και του Τσέκου του και του Τσάκου του Γιάννη. Μπομπότης, Φράγκος, θέλει να περάσει, reverse, το αριστερό. Όμορφη κίνηση χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παιδιά καλάθι, Γράδος, που αν δεν ανεβάσει την επιθετική του. Κομιδί δεν πιστεύω ότι έχουν τύχει οι Γαλλικά Νιχιάνο. Ο Ξηροκώστας του έκανε ωραία προσπάθεια, δεν κατόρθωσε να πετύχει το καλάθι. Φράγκος, Μπομπότης, λάθος. Λάθος το λάθος. Ξανά τσαπατσούν λίγο το παιχνίδι. Φυσικά και οι δύο ομάδες και δεν είναι και πολλοί παίχτες και είναι το κρύο αρκετό εδώ στο γήπεδο. Δεν έχουν βέβαια ακόμα αριθμό. Ο The Passers πάντως δίνει μια ανάσα στους Escapers. 20-13. Κράτος για 3. Αεστοχός. Η μπάλα κατά τύχη πήγε στον Κιόλου Τσακοτογιάννη. 20-15. Και time out για τους Γαλλικά Εμπιάνο. Με τους φωνάνε στο 20-15 με 1-10 για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Τέλειωσε το time out. 69 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, 20-15. Οι Escapers διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα. Σιόπκας κράτησε πάρα πολύ την μπάλα και μοιραία στόχη όμως. Πήρε το επιθετικό rebound και νίκησε μόνο στο κεφάλι και δικαιώθηκε. 22-15, αδράνεια εδώ τον Γαλλικά Εμπιάνο. Κράδος περνάει μετά από τη γωνία. Τον Κατσίκη είναι άστοχο και ένα βεβαιασμό φορά για τους Escapers. Μάγκος έχασε ένα θερμικά πολύ εύκολο καλάθι και η τελευταία επίθεση για το πρώτο 20 λεπτό είναι στα χέρια του Γράδου. Για να μην θα κάνει ο κοντός ο γκάρ τον Γαλλικά Εμπιάνο. Κάνει τίποτα, θα δώσει πάσα Ξηροκώστας.
μάλλον νεοψηφιακό θα ήταν. Σκοράρει 22-17. Σιόπκα πετάει την μπάλα, όμω δεν θα καταφέρει κάτι. Θα κάνει βήματα. 2-10 τα είναι. Λογικά το σκορ θα είναι 22-17 για το πρώτο ημίχρονο. Με 2-10 δεν νομίζω να προλάβουν να κάνουν τεκάν πάσα η γαλλικά εμπιάνο και λίγη το μάτς 22-17. Αυτό είναι το πρώτο ημίχρονο για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια του παιχνιδιού καθώς περιμένουμε ντέρμπι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξεκίνησε το παιχνίδι μας το ημίχρονο με τον Σιόπκα να κάνει μία από τις γνωστές γρήγορες επιθέσεις του χωρίς το αποτέλεσμα. Έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά τον Γράδο και Escape Edge, τώρα θέλει να βρει ρυθμό. Στις 2.17. Χρονόμετρο. Λοιπόν, μετά από κάτι έτσι προβλήματα με το χρονόμετρο η αναμέτρηση ξεκινάει. Εκ νέου το 22-17 παραμένει. Και ο Τσάκος τώρα ο Σταύρος για τον Κατσίκη. Τελικά ο Τσάκος ο Σταύρος τελείωσε τη φάση. 22-19, να αποπλησιάζουν φιλοξενούμενοι στους τρεις πόντους. Φράγκος για τους Escapers. Τεπάστας, ο Τάγκας. Πάστας, το δεξί χέρι αστόχησε, Γράδος. Άρπαξε το rebound για να δούμε αν θα κάνει γρήγορη επίθεση. Μόνο εναντίον πολλών. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Εγράδο 22-21. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι και να αποχωρήσει να το καταλάβει κανείς. Η γαλλικά είναι πιάνο. Μείωσαν στον ένα πόντο. Σκέιπερς δεν έχουν σκοράρει ακόμα καθώς δεν έχει σκοράρει και ο Δημήτρης ο Σιόπκας ο οποίος είναι το πολυβόλο των γηπεδούχων. Φράγκος για 3. Μεγάλο σουτ πάνω στην άμυνα του Γκίκα. Μεγάλο σουτ 25-21. Να πω την αλήθεια μου καιρό έχω να δούμε τον πόντο εύστοχο. Τσάκο Σταύρος, ωραίο το φλόουτερ 25-23, να που ανάβει το παιχνίδι. Ζεσταίνονται οι ομάδες. Είναι και πιο ωραίο για μας να βλέπουμε πιο πολλά σκορ. Σιόπκας, goal foul. Παίρνει τα πάνω του. Και Τσάκος ξανά Γράδος σηκώνεται, πάτησε καλά σκόρισε όμως ο Τσάκος επιθετικό νομίζω έχει δεν θέα στραλή πανέ πρέπει ο ψηλοκός θα τελειώσει εκεί τη φάση. Σιόπκας τώρα. Από τύψη των βολών θα σουτάρει, θα στοχίσει. Κατσίκη στο rebound. Κατσίκη, περάσει. Σιροκώστας, τη γωνία. Κράτος, προσποιηθεί.
Το Λουτσάκο στο Σταύρο, θα το σκεφτεί. Σουτάρει όμως και θα κερδίσει το, το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Φράγκος για 3, αστοχός. Είναι μπάλα, τελικά ο Σιώπκας θα κρατήσει και το χέρι για την ομάδα του. Σιώπκας για τον Φράγκο, 45 για 3, αστοχός, κράτος και τον rebound. Περάσει, ωραίο το coast to coast από τον Εγράδο, 28-26, πάρα πολύ όμορφη η ενέργεια. Πάστα, διπλή τρίπλα. Προφύγει μπάλα και κάνει το λάθος. Εδώς βρήκε ρυθμό, τρίποντο 28-29, μετά από πάρα πολλή ώρα, η γαλλικά Ιμπιάνο παίρνει το προβάδισμα. Ζεστένε, έχει ζεσταθεί αρκετά το παιχνίδι μας, ο Γράδος έχει μπει επιτέλους για τους γαλλικά Ιμπιάνο στην εξίωση του μάτς. Σιώπκας τώρα το σουτ, ο απαντάει με ένα σουτ εκτός ισορροπίας, 30-29. Θα πετύχει το καλάθι, ζητάει και φάουλ, 30-31. Μπομπότης για 3, με ταμπλό, εντυπωσιακό τρίποντο, 32-31, έκανε τρίποντο. Τρίποντο φάνηκε. Ο Γράδος όμως απαντάει. 33-34. Καταπληκτική η τρίτη περίοδος και για τις δύο ομάδες. Θυμίζω 22-17 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Καταλαβαίνετε ότι η παραγωγικότητα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο σε αυτή την περίοδο. Time out τώρα για τους escapers που έχουν χάσει το momentum. Στο 33-34 προβάδισμα για τους γαλλικά Ιμπιάνο. Κράδος εδώ πήγε ένα σαν δύο πολλών, τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Σιώπκας, λίγο έλεξε να κάνει τον goal foul. Όμως και σε τις δύο βολές και το δικαίωμα να δώσει εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του. Έχει την πρώτη βολή. Δεύτερη, 34-34 το σκορ. Κράδος για 3. Πολύ κακό σουτ. Δεν καταφέρουν να βγάλουν τον εφηδιασμό. Σιώπκα, σουτάρι, αστοχή. Τι
Τσίκης από τη γωνία. Δεν του κάνει πάνω το χατήρι, τον έχει πουλήσει 2-3 φορές. Μπότης, αυτοχός, πάλι στο πίτσιτο. Το σπάθια που επιχείρησε. Παραμένει το 34-34. Και ο Ρουτσάκος ο Σταύρος κατεβάζει την μπάλα για λογαριασμό. Το μεγαλικά εμπιάνο, σουτιά 3. Εύστοχο από τον Γκίκα. Ανάσα, ο Βελικά Εμπιάνο παίρνει προβάδισμα 3 πόντων, Σιόπκας. Πολλές φορές μοιάζει να παίζει μόνος του. Ο Σουτιατρής απαντάει κατευθείαν ο Ανατολίτης. Στρώξε ο πιο Τσάκος τώρα, ο Σταύρος. Έγινε εδώ το φαουλ πάνω στον Φράγκο, ο οποίος έχει το δικαίωμα για 2 βολές. Σιόπκας ταλαιπωρεί λίγο την μπάλα, θα λέγαμε, όμως παίρνει το σουτ και το αποτέλεσμα όμως τον δικαιώνει για ακόμη μια φορά, 40-37. Κράδος, άστοχος, για 3. 78 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Είναι ξεκάθαρο ότι περιμένουμε ντέρμπι στο τελευταίο δεκάλεπτο, φαίνεται αυτό. Πάστας στο rebound, τελικά δικαιώθηκε για την επιμονή του. Σιόπκας δε πάστας, σουτιά 3, αστοχός. Κίκας πήρε το rebound. Τσίκης για 3. Ξανά αστοχός. Δεν φέρνει την ημέρα του, 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Μπράβο, 20 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος, τα 14 εξ αυτών είναι για τους Escapers. Το
Ράγκος, ο σουτ και θα βρει στόχο, 40-37. Οι Escapers διατηρούν το προβάδισμα τους, όμως όλα μπορούν να ανατραπούν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Για να με τι θα συμβεί στο... Εδώ νομίζω βιάστηκε να κάνει αυτή την επιλογή, την καταλαβαίνω. Μετά από 10 δευτερόλεπτα να κάνει τίποτο. Εδώ δεν πρέπει και να κακίζουμε και τους παίχτες, καθώς είναι 6 από τη μία ομάδα και 6 από την άλλη. Η κούραση είναι εμφανής. Δεν είναι επαγγελματίες όλοι αυτοί οι παίχτες μας. Μπομπότης τώρα. Σιώπκας με το κλασικό βηματάκι πίσω δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Κατσίκης, ο Βράδος, Κατσίκης και Λουτσάκος Σταύρος. Κάνει το step back τρίποντο, ήταν άστοχο. Μπάζαν να βγάλουν έναν ευθυδιασμό, οι Escapers δεν τα κατάφεραν. Φράγκος σταμάτησε την επίθεση, Μπομπότης. Άστας, ωραίο καλάθι, όμορφο, 42-37. Κατσίκης εκεί κλείστηκε, δεν καταλαβαίνω γιατί κλείνει στις γωνίες και να κλείνεται. Πιολτσάκος Σταύρος, αστοχός. Προσπάθησε, δεν κατόρθωσε να πετύχει το καλάθι. Με πάσα όμως πήρε το επιθετικό και έχει αντίπαλο τον Ξηροκώστα τώρα. Τελειώνει η επίθεση, 4 δευτερόλεπτα. Κακή επίθεση από τον Δεπάστα, πολύ κακή. Ράδος, θέλει να πάει γρήγορα, τα καταφέρνει, ευστοχή, 42-39. Πάσας από τη γωνία, εύστοχος, και ο Τσάκος ο Γιάννης δεν βγήκε για να δυσκολέψει το σούτ του. Ράδος, λάθος, και ο Τσάκος ο Γιάννης δεν κατόρθωσε να συγκρατήσει την μπάλα. Τελειώνει η επίθεση, διείσδυση, αστοχή, και ο Τσάκος Γιάννης περνάει, δεν ευστόχησε. Δύο ευκαιρίες τώρα οι γαλλικά εμπιάνο για να μειώσουν το σκορ. Φράγκος για 3. Αστοχός. Φάουλ πάντα στον Πιερουτσάκο. Σωστό φάουλ για να αποτρέψει ενδεχόμενο σενάριο πείτε το όπως θέλετε συνδυασμό για τους γαλλικά εμπιάνο. Εύστοχος ο Πιερουτσάκος ο Σταύρος για 3. 44-42. Σας είπαμε, θα είναι ντέρμπι μέχρι το τέλος αυτό το παιχνίδι. Σιώπκας, δεν άλλαξε καμία πάσα. Άλλες φορές αυτό το σενάριο, αυτό το πλάνο μάλλον βγαίνει σε καλό, άλλες όμως δεν έχει πολύ νόημα.
είναι κάποιες φορές ο Δημήτρης Σιόπκας είναι one man show, το χρειάζεται αυτό η ομάδα του. Στα 4.42, 5.5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Για να δούμε ποια ομάδα θα μείνει όρθια στα 40 λεπτά της αναμέτρησης. Κράδος, σε κατάσταση catch and shoot, airball. Οψία αυνηδιασμού για τους escapers. Ωραία ενέργεια, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Από τον Ομοπολίτη. Και ο Ρουτσάκος για τρεις, άστοχος. Σε θέση offside ο Σιόπκας. Φοβερή ενέργεια από τον Γράδο. Του έκανε τάπα του Σιόπκα και δεν το περίμενε. Φανταστική αμυντική ενέργεια από τον κοντό, τον Γαλλικά Εμπιάνο. Κατσίκης τώρα. Και ο Ρουτσάκος Γιάννης για τρεις. Μεταβλώσαν 6.45 και time out για τους escapers. 4.42 για τη λήξη. Για να δούμε τι θα συμβεί στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι και άκρος εντυπωσιακό. Τάγκας επέστρεψε στην πεντάδα των escapers. Σιόπκας θα πατήσει τη γραμμή, θα γίνει το λάθος. Ευκαιρία τώρα για τους Γαλλικά Εμπιάνο για να πάρουν προβάδισμα. Και τα καταφέρνουνε. Ωραία επίθεση από τους Γαλλικά Εμπιάνο. Η μπάλα γύρισε σωστά. 46-47. Κράδος θα κλέψει την μπάλα από τον Τάγκα. Ναι. 46-49. Ο Τάγκας είναι κρύος. Είναι πολύ ωραίο στον πάγκο. Και αυτό το πλήρωσε μια escape σε αυτή τη φάση. Δεν έγινε κάτι εδώ, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο Λουτσάκος ο Σταύρος. Πάστας, Τάγκας. Φράγκος, περάσει. Η επίθεση φαινόταν χαμένη για τους escapers, όμως ευτυχώς για αυτούς φαίνεται να εξελίσσεται με θετικό πρόσημο. Για να δούμε όμως τι θα γίνει με τις βολές. Στόχησε ο Φράγκος, 47-49 για το Γαλλικά Εμπιάνο, ο Κράδος. Για να μην θα σκαρφιστεί τώρα. Ο Τζάκος παίρνει το σκριν. Τσίκης από τη γωνία, εκτροφή. Χρειαζόταν αυτό το κατσίκης και η ομάδα του, 47-51. 3 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Σιόπκας. Κερδίζει το φάουλ, το δικαίωμα για δύο βολές. Έτσι ο Σιόπα στην πρώτη βολή, 48-51. Σαραντεννιά-πενηντάεννα.
Γιάννης, Ξηροκώστας. Εδώ ο Ξηροκώστας δεν έκανε σωστή ενέργεια και έχασε την επίθεση η ομάδα του. Μποπότης, αστόχος, ευκαιρία ήταν αυτή για τους escapers για να ισοφαρίσουν. 2,5 λεπτά για τη λήξη και τώρα καταλαβαίνετε κάθε επίθεση, κάθε άμυνα μετράει διπλά. Κράδος, Γερουτσάκος, Σταύρος, δύσκολο σου. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τώρα έγινε με αυτή η ενέργεια. Φράγκος. Ρεπάστας, Φράγκος. Κάνει το λεϊά, 51, όλα με 2 λεπτά για τη λήξη. Ομαδικά φαουλ για κάθε ομάδα. Και τώρα με 1,5 λεπτό για τη λήξη, όλα τα σενάρια είναι πιθανά μέχρι και της παράτασης. Ο Τσάκος πέρασε αλλά αστόχησε. Κατσίκης. Τον κύριο Τσάκο τον Γιάννη, αυτός κλείστηκε. Μπάλα είναι για τους escapers, καθώς κέρδισαν την κατοχή. 1,5 λεπτό για τη λήξη ή αν θέλετε 90 δευτερόλεπτα. Και τώρα έχουν ευκαιρία να κάνουν αυτή τη δική τους μίνι ανατροπή. 47-51, εκείνη 51-51 και έχουν τώρα και την επίθεση. Escapers, η κακή απόφαση αυτή. Πεπάστας, δύσκολο σούτ, αστόχο, Κατσίκη στο rebound και στα. Και η Κάζο πως ο Γράδος τώρα θα πάρει μια επίθεση πάνω του. 54 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Τσάκος, Κατσίκης για 3, airball, 40 δευτερόλεπτα, Σιώκας. Το θετικό για τους escapers αυτή την ώρα είναι ότι έχουν και τα φάουλ με το μέρος, καθώς ένα φάουλ να γίνει, θα είναι βολές, Σιώκας, αυτό που σας είπαμε, φάουλ, 2 βολές. Τώρα θα κάνει ο Σιώκας τις πιο κρίσιμες βολές του παιχνιδιού. Ο μπαίνει και βγαίνει μπάλα, παραμένει το 51-51. 31 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Σιώκας είναι εύστοχος. 51-52 και time out τώρα που ζητάνε οι Γαλλικά Εμπιάνο. Στρέψαμε στο παιχνίδι μας για να δούμε τι θα συμβεί στο παιχνίδι.
52-51 για τους Escapers. Οριακές καταστάσεις. Έλαμε ότι οι απάτες έχουν οι γαλλικά Εμπιάνο που για να κερδίσουν πρέπει να σκοράρουν. Man to man επιλέγουν οι Escapers από ό,τι βλέπουμε. Έχουν εγκαταλείψει τα σχέδια της ζώνης. Goal foul, φοβερή δημιουργία από τον Γράδο. Και ο Τσάκος ο Γιάννης σκόραρε 52-53. Θα βάλει και τη βολή του Τσάκος ο Γιάννης. Εξοχή 52-54. Time out αυτή την ώρα για τους Escapers. Είμαστε στο παιχνίδι μας. Escapers είναι στην επίθεση. 17 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Δεφάστας Σιώκας Περάση. Θα στοχίσει και Ρουτσάκος πήρε το αμυντικό rebound και με 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του μάτς ανεστοχίσει ο Ρουτσάκος και στις 2 βολές. Τότε το παιχνίδι τελειώνει. Ότι δεν έχουν φάουλ ακόμα για βολές. Τον υπέρ των γαλλικά Εμπιάνο που μετά τώρα θα κάνει φάουλ και υπέρ για να φλέσω. Την υποψιανίκη, ο Γράδος πετάει την μπάλα σουτ και τελειώνει το παιχνίδι. Οι γαλλικά Εμπιάνο θα πάρουν τεράστια νίκη με 52-54. Ουσιαστικά θα κλέψουν το παιχνίδι όπως είχαν κάνει και στο προηγούμενο μάτς που είχαμε περιγράψει. Πάρα πολύ όμως το παιχνίδι για την κατηγορία development. 52-54 οι γαλλικά Εμπιάνο κέρδισαν και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια όπως και στους ηττημένους.